μια ταυτότητα σε σχέση με το παραγωγικό τη είναι. Ο Έκελιμ, αν το επιμελητήριο δεν παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Έκελιμ. Αυτό είναι ο ρόλο του, γι' αυτό υπάρχει, γι' αυτό πρέπει όλοι να το υποστηρίξουμε. Γιατί η δημιουργία αυτή τη ταυτότητα είναι επιτακτική για την κοινωνία τη Δυτική Μακεδονία. Ξέρουμε καλά ότι ο νομός μας έχει μακρά παράδοση στο εμπόριο. Το έχουμε αποδείξει ένα τους αιώνες. Ήρθε η ώρα λοιπόν, στην εποχή της δίκης μετάβασης που ελπίζω να αποφανεί δίκη για όλο το μέλλον της κοινωνίας, το επιμελητήριο να είναι σύμμαχος και στην υπάρχουσα και στη μέλουσα περιφερειακή αρχή, στον βαθμό που το αναλογεί, διότι ο θεσμός αυτός από την εποχή που εσύ ήσουν πρόεδρος, ξέρεις καλά, ότι έπαιξε καθοριστικούς ρόλους. Εκτιμώ ότι η εποχή μας καλεί το θεσμό να παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει ποτέ, λόγω της σοβαρότητας της εποχής. Και εδώ είμαστε να το υποστηρίξουμε. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους. Με υγεία. Πρόεδρε του εμπορικού, δεν σα αφήσετε το κουβέντε. Όχι, τι να πω εγώ, με καλύψατε πλήρως. Σε καλή χρονιά να ευχηθώ, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη σε όλους. Έχω μαζί μας και τον Ηλία, τον Μιχαηλίδη, που είναι ο πρόεδρος των φροντιστών. Καλή χρονιά. Το φροντιστών της Δυτικής Μακεδονίας και της Ομοσπονδίας Κυβερνητικών Φροντιστών Ελλάδος. Καλή χρονιά και από εμάς, από κάτω των υπηρεσιών. Θέλουμε το επιμελητήριο να είναι ένα εργαλείο για την πρόοδο και του δικού μας κλάδου, αλλά συνολικά της περιοχής, γιατί θεωρούμε ότι από τη συνολική πρόοδο θα απολυφθούν όλοι οι κλάδοι της χωριστά. Καλή χρονιά με υγεία και πάλι. Κάτσε καλά. Θα τις ξανακερδίσουν οι άξιοι και τελείωσαν. Και δεν πρέπει να μπαίνουν τα κομματικά μέσα. Γενότητα που είπες, πρόεδρε, γενότητα που είπες, θα λέει όλα. Πέρα από αυτά, υπάρχουν ενέργειες που θα φέρουν αποτελέσματα και θα γίνουν ορατά μέσα στη χρονιά. Ήδη τρέχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια, με εκθεσιακά, με. Εγώ το μόνο παράπονο που θα εκφράσω στον πρόεδρο και στα μέλη. Δεκτό. Να λειτουργήσει το εκθεσιακό. Μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά που διαδραματίζονται στην περιοχή μας, ειδικά αυτή την περίοδο. Μία περίοδο που όλοι μιλάνε για δημιουργία, για μία αλλαγή αναπτυξιακού καθεστώτος. Δεν μπορεί να λείπουν οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες μέσα από αυτό. Γι' αυτό ας αποδείξουμε κι εμείς σε κάποιους ότι πραγματικά εμείς είμαστε αυτοί που από εμάς θα ξεκινήσει ένα μεγάλο κομμάτι της αναπτυξιακής προοπτικής περιοχής μας. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Και αν και είναι προεκλογική χρονιά η δύσκολη, έχουμε ένα κάρο project που τρέχουμε. Προεκλογική είναι όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση αλλά και για εμάς. Γιατί στο τέλος του χρόνου έχουμε επιμελητηριακές εκλογές. Αλλά θα είναι γεμάτο με project. Μπορεί να βγάλω φωτογραφίες. Αυτό ήταν με έμεινε του Τσάτσο. Άρα με θετική, με θετικό πρόσημο το λέμε. Αλλά τον περνούσα, συγκεκριμένα. Εκείνη την ημέρα χόρεψε, αν θυμάστε είχαμε μια κουβέντα στο Ομοσπονδιακό Σύλλογο με Μιχαηλίδη. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Και χόρεψε.